Κύριε Λουπάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και για το χρόνο μας. Θα ήθελα να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Ήταν όνειρο ζωής σας να ασχοληθείτε με την μετάφραση? Ναι. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας στο μεταφραστικό μου έργο. Η αλήθεια είναι ότι η μετάφραση προέκυψε στην πορεία. Δηλαδή, δεν θα το έλεγα ακριβώς όνειρο ζωής. Όπως και δεν θα θεωρούσα τον εαυτό μου, δεν θα συμπεριλάμβανα τον εαυτό μου στην κατηγορία των ενεργών μεταφραστών οι οποίοι βιοπορίζονται και ζουν από τη μετάφραση. Έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση, έχω μεταφράσει 2 βιβλία, αλλά η βασική μου ενασχόληση με τη μετάφραση είναι από την πλευρά της διδακτικής και από την πλευρά της θεωρίας της μετάφρασης. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κατά κάποιο τρόπο η μετάφραση ήρθε μόνη της. Ήρθε μέσα στη ζωή μου. Δεν ήταν όνειρο ζωής, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη που έγινε μέσα από την πορεία των πραγμάτων. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση που του ασχοληθείτε επαγγελματικά, να το πούμε, με αυτή και σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει τώρα? Ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, είναι αρκετά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη μετάφραση και ομολογώ ότι έτσι δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες ήταν οι προηγούμενες, οι προγενέστερες εντυπώσεις μου. Σίγουρα, αυτό το οποίο θυμάμαι από τον εαυτό μου είναι μία πιο, ας το πούμε, αυστηρή αντιμετώπιση ως προς τους μεταφραστές και ως προς τις απαιτήσεις που είχα από αυτούς. Και αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ότι στα πρώτα χρόνια των βημάτων μου έτσι ως ερευνήτρια και όσο ακόμα ήμουνα στο στάδιο της διδακτορικής διατριβής μου, αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο με απασχολούσε ήταν ο εντοπισμός των λαθών. Αυτό που αποκαλούμε λαθοθυρία, ας το πούμε έτσι, και το οποίο είναι βέβαια και το κομμάτι που κάνει ίσως και το μεγαλύτερο κακό στην εικόνα της μετάφρασης. Γιατί οπωσδήποτε, αν κάποιος κάτσει με το μικροσκόπιο, πάντα θα βρει λάθη σε όποια διαδικασία ανθρώπινη υπάρχει. Αλλά αυτό το οποίο δηλαδή σίγουρα με τα χρόνια άλλαξε, είναι η προοπτική μου για τα πράγματα και για το ότι δεν θα εντοπίσω το ενδιαφέρον μου στο λάθος. Καταρχήν, μέσα από τη θεωρία βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λάθος στη μετάφραση και ότι η μετάφραση είναι αποδεκτή από τη στιγμή που το αναγνωστικό της κοινό την αποδέχεται. Αν για μας κάτι φαίνεται λάθος, αυτό έχει να κάνει και με τη δική μας αντίληψη περί λάθος. Άρα, ναι, μπορώ να πω ότι έχω αλλάξει. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής, κάποια μεταφράσια που θαυμάζεται μέχρι το πρώτο? Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καλώς κακώς, ως αναγνώστρια, έχω ακριβώς την ίδια συμπεριφορά, δηλαδή μόλον ότι είναι η δουλειά μου η μετάφραση, ως αναγνώστρια έχω ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με το μέσο αναγνώστη. Δηλαδή ο μεταφραστής παραμένει αόρατος για μένα. Συνήθως, θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έχω πολλούς μεταφραστές οι οποίοι μ' αρέσουν, νέοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνται στο χώρο. Κάποιοι είναι συνάδελφοί μου, κάποιοι λειτουργούν μεμονωμένα. Δεν μπορώ όμως, ας πούμε, να ξεχωρίσω κάποιον έτσι πολύ, πολύ, ας πούμε, περισσότερο από τους άλλους. Υπάρχουν πολλές καλές μεταφράσεις οι οποίες βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε εσείς κάποιο έργο, όταν ασχολείστε με αυτό? Ναι, κοιτάξτε, η μετάφραση είναι πραγματικά από τις πιο δημιουργικές διαδικασίες, νομίζω. Δηλαδή, θυμάμαι όταν μετέφραζα το βιβλίο, γιατί έχω μεταφράσει το βιβλίο του Πιέρ Μπαλιάρ. Στα γαλλικά ήταν το «Comment parler des livres, qu'on a pas lu», «Πώς να μιλήσουμε για τα βιβλία που δεν έχουμε διαβάσει». Ήταν ένα βιβλίο το οποίο έτσι, καταρχήν από μόνο του το βιβλίο ήταν προβοκατόρικο και από τον τίτλο ακόμα καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι θέλει να προκαλέσει ο συγγραφέας. Ο μεταφραστής κυριολεκτικά βυθίζεται μέσα στη μετάφραση.
Δηλαδή, όταν μεταφράζω ένα έργο και ειδικά όταν είναι κάτι μεγάλο και πιο, ας πούμε, απαιτητικό, κυριολεκτικά ξυπνάς και κοιμάσαι με αυτό το πράγμα στο μυαλό σου. Ακόμα και την ώρα που κοιμάσαι μπορεί να σου έρθει μια ιδέα την οποία μετά όταν ξυπνήσεις θα τη θυμηθείς και θα την επεξεργαστείς. Είναι μια διαδικασία. Η μετάφραση για μένα είναι μια διαδικασία που διαρκώς με ανανεώνει. Έχει δηλαδή αυτή την πρόκληση, αυτό το καινούριο, κάτι το οποίο, ας πούμε, σίγουρα με τα χρόνια νιώθεις μια ασφάλεια μεγαλύτερη και έχεις αναπτύξει κάποιους μηχανισμούς, κάποιες τεχνικές κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι μια διαρκή, ας πούμε, θα λέγαμε μάχη με τον εαυτό μας και με τις δυνάμεις μας. Mm-hmm. Όπως επίσης, επειδή βλέπω τη μετάφραση και από την άλλη όψη, από την όψη, ας πούμε, του καθηγητή και του διδάσκοντα και μέσα από τη διαδικασία του να καταρτίζω και να εκπαιδεύω εγώ η ίδια μεταφραστές, αυτό το οποίο πάρα πολύ με συγκινεί είναι ότι υπάρχουν πάντα στο κοινό κάποιοι φοιτητές οι οποίοι πραγματικά ξεχωρίζουν στη μετάφραση και το βλέπεις αυτό το πράγμα και λες ότι αυτός ο φοιτητής, αν συνεχίσει, αν ασχοληθεί, θα έχει πολύ καλή εξέλιξη σε αυτό το κλάδο. Δηλαδή, είναι και κάτι το οποίο το έχουμε μέσα μας, το κουβαλάμε. Άρα είναι μια διαδικασία την οποία απολαμβάνετε ιδιαίτερα, είναι κάτι συγκεκριμένο όμως που σας προσφέρει μετάφραση σαν διαδικασία σε εσάς. Ναι, θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία πνευματική. Και ως πνευματική διαδικασία πάντα κάνει να αναμετρηθείς με τον εαυτό σου. Κάθε λέξη που βρήκες και που την ευχαριστιέσαι όταν την ξαναδιαβάζεις. Κάθε κομμάτι που το διαβάζεις και σε ευχαριστεί στο άκουσμά του. Είναι για σένα μία ευχαρίστηση, είναι για σένα μία, ας το πούμε, μία μικρή, αλλά ουσιαστική για τα δεδομένα του καθενός, είναι μία μικρή νίκη, ας το πούμε έτσι. Αντλείς ευχαρίστηση από τη μετάφραση, ναι, εγώ προσωπικά αντλώ. Ας πάμε στη μετάφραση ως επάγγελμα τώρα, να κάνουμε μία διαφορετική ερώτηση. Εκτός από μεταφράστρια και καθηγήτρια, είστε και εσείς η ίδια και συγγραφέας? Ναι. Όχι, δεν ασχολούμαι με τη συγγραφή. Στο πλαίσιο των επιστημονικών μου ενδιαφερόντων, φυσικά συγγράφω κάποια άρθρα και κάποια, ας πούμε, έχω συγγραφικό έργο, αλλά όχι με την έννοια του λογοτεχνικού συγγραφικού έργου, αν το εννοείτε έτσι. Είμαι καθηγήτρια, όπως είπατε, και μεταφράστρια. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών? Ναι, βεβαίως. Είμαι μέλος της ΠΕΜ, της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, και ανήκω και σε ευρωπαϊκές ενώσεις. Είμαι μέλος της EST, της European Society for Translation Studies. Είστε ικανοποιημένοι γενικότερα με τις απολαυές σας από τη μετάφραση, με το πώς έχει εξελιχθεί το πάνω? Ναι. Τώρα κοιτάξτε, αυτό το θέμα, εγώ ούτως ή άλλως, επειδή δεν βιοπορίζομαι από αυτό από το κομμάτι, ας πούμε, της μετάφρασης, οι απολαβές και ειδικά για τα έργα τα οποία μετέφρασα, τα οποία ήταν λογοτεχνικά θεωρούνται, μόνο ότι δεν ήταν λογοτεχνία αμιγώς, οι απολαβές ήταν πολύ χαμηλές. Τώρα, δεν μπορώ όμως να σας πω αν το έκανα αυτό το πράγμα επαγγελματικά και σε μόνιμη βάση, ποια θα ήταν η εικόνα μου. Αυτή τη στιγμή, σίγουρα μπορώ να πω ότι οι απολαβές δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, αλλά για μένα προσωπικά δεν ήταν και το πιο σημαντικό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί με ενδιαφέρει η διαδικασία. Εμένα με ενδιαφέρει η διαδικασία της μετάφρασης, η εμπειρία της μετάφρασης. Αυτό ήταν που το κίνητρό μου για να εμπλακώ σε αυτήν όλη την υπόθεση. Γλώσσα πηγή. Ναι, κατάλαβα. Διαβάσαμε ότι είστε στα γαλλικά. Ναι. Κοιτάξτε, συνήθως η γλώσσα από την οποία μεταφράζει είναι η γλώσσα με την οποία έχεις την πιο στενή σχέση.
Εγώ γαλλικά, από 8 χρονών, ας πούμε, έκανα γαλλικά. Είχα μπει στο πανεπιστήμιο και είχα ήδη το πτυχίο, που, το Sorbonne II που ήταν τότε, που σου έδινε την επάρκεια διδασκαλίας. Όχι ότι αυτό λέει τίποτα, αλλά θέλω να σας δείξω ότι είχα μία πολύ μακρά σχέση με τη γλώσσα. Έχω κάνει τις σπουδές μου στη Γαλλία, σπούδασα στο Στρασβούργο. Έχω στενή επαφή με τη γλώσσα και με τη χώρα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε τόσο πολύ με τα αγγλικά, που δεν θα μου έκανε, δεν θα μου φαινόταν παράξενο, δηλαδή, να δουλέψω και με ένα αγγλόφωνο κείμενο. Αλλά σίγουρα οι δεσμοί, η πιο στενή που έχω, είναι με τη γαλλική γλώσσα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Τώρα, τι εννοούμε ποιότητα της μετάφρασης? Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ποιοτικές μεταφράσεις που γίνονται. Δεν θεωρώ ότι η ποιότητα της μετάφρασης έχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί θα ήταν ενδεχομένως η εκπαίδευση των μεταφραστών και κυρίως στις γλώσσες για τις οποίες δεν παρέχεται μία πανεπιστημιακή εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, τη σημερινή, ας πούμε, τώρα που μιλάμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρέχεται ανώτατη εκπαίδευση για μετάφραση σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ίσως και κάποια άλλη γλώσσα. Στο Δημοκρίτιο ξέρω ότι κάνουν κάποια μαθήματα και σε κάποιες βαλκανικές. Και ίσως υπάρχουν και κάποιες άλλες γλώσσες που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γλωσσών για τις οποίες δεν υπάρχει ανώτατη εκπαίδευση και άρα δεν υπάρχουν ίσως και τα εχέγγυα για τα άτομα τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό το χώρο. Εγώ θεωρώ ότι μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να υπάρξει βελτίωση, όπως επίσης θεωρώ ότι στην κατηγορία της εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους πελάτες. Δηλαδή, και ο χρήστης μιας μετάφρασης θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να καταλάβει ότι η ποιότητα είναι κάτι που πληρώνεται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε καλές μεταφράσεις όταν οι απολαβές είναι τόσο χαμηλές που λειτουργεί αυτό το πράγμα απαγορευτικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε υπάρχει το φιλότιμο, υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει καλή διάθεση, αλλά όταν κάτι γίνεται για λόγους βιοπορισμού, δεν μπορεί κάποιος με 0,02 λεπτά τη λέξη ή και ακόμα χειρότερα, αλλά και αυτό ήδη είναι πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο, δηλαδή έχουμε φτάσει να απολογούμαστε ακόμα και γι' αυτό, ας πούμε. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα κάνει μία δουλειά, ας πούμε, που θα είναι ενός επίπεδου υψηλού. Οι δυσκολίες της μετάφρασης. Οι δυσκολίες. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Έχει... Θα μας πείτε μήπως κάποιο προσωπικό σας παράδειγμα που σας δυσκόλεψε κάποιο? Ναι. Τώρα τι να σας πω. Οι δυσκολίες είναι σίγουρα σε γλωσσικό επίπεδο πρώτα απ' όλα. Είναι στο επίπεδο της κατανόησης της μετάφρασης. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να βεβαιωθείς ότι έχεις κατανοήσει το πρωτότυπο κείμενο. Στη συνέχεια πρέπει να μπορέσεις να αποδώσεις το κείμενο με τρόπο που θα είναι στη γλώσσα στόχο, θα έχει ένα νόημα, που θα ρέει ο λόγος. Είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες μιας μετάφρασης. Η συνοχή του κειμένου, το πώς θα δομηθεί το κείμενο στο σύνολό του, το αν να μην υπάρχουν επικαλύψεις, το να δεις αυτό που ονομάζουμε διακειμενικότητα. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα, επειδή λέτε να αναφερθώ σε κάτι δικό μου, θυμάμαι ότι όταν είχα κάνει τη μετάφραση του Μπαγιάχ και την άλλη μετάφραση που είχα κάνει για το «Η φιλόσοφη και ο έρωτας», αναφερότανε στη ζωή διαφόρων φιλοσόφων και έβλεπε το πώς οι φιλόσοφοι είχαν ας πούμε, ποια ήταν η σχέση τους με το ερωτικό στοιχείο. Όπου μέσα είχε και κομμάτια από φιλοσοφικά έργα. Εγώ, όπως και στο βιβλίο του Μπαγιάχ, είχα κρίνει σκόπιμο
να αναζητήσω απευθείας τις πηγές, δηλαδή να αναζητήσω απευθείας τα κείμενα αυτά, όσα από αυτά τα κείμενα ήταν μεταφρασμένα στα ελληνικά, να αναζητήσω τα κείμενα, τις ελληνικές μεταφράσεις. Αυτό όμως είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή ίσως κάποιος άλλος που δεν θα είχε το χρόνο που είχα εγώ στη διάθεσή μου ή την, ας το πούμε, θα τον πίεζε η διαδικασία ότι θέλει να παραδώσει προκειμένου να πληρωθεί από αυτή τη μετάφραση. Ίσως κάποιος άλλος να μην είχε την πολυτέλεια, ας πούμε, του χρόνου να το ψάξει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν μια εξτρά δυσκολία, μια επιπλέον δυσκολία, την οποία καλούμουν να επιλύσω. Και μια που αναφερθήκαμε στο έργο σας, θέλω να ρωτήσω, πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο σας, πώς την αντιμετωπίζετε, δηλαδή, με κάτι καλό ή κακό, ναι. Πώς σας επηρεάζει αυτό? Κοιτάξτε, η κριτική στο έργο μου, οφείλω να πω ότι ήταν μάλλον θετική. Και αυτό το λέω περισσότερο με την έννοια ότι η κριτική ήταν ότι δεν υπήρχε κριτική. Υπήρχαν πολλές βιβλιοκρισίες ως προς τα βιβλία που μετέφρασα. Και στις βιβλιοκρισίες αυτές αναφέρονταν, ας πούμε, θετικά οι συγγραφείς των βιβλιοκρισιών, αναφέρονταν θετικά ως προς το ύφος, ως προς τη γλώσσα, χωρίς να κατονομάζουν προσωπικά εμένα. Πράγμα το οποίο το θεωρώ φυσιολογικό, γιατί είναι αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, ότι ο μεταφραστής συνήθως περνάει σε δεύτερη μοίρα. Θεωρούμε δεδομένο ότι η γλώσσα είναι η γλώσσα του πρωτοτύπου. Άρα αυτό, υπό μία έννοια, θεωρείται ένα πλεονέκτημα. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια αρνητική κριτική στο έργο μου. Υπήρξαν κάποιες αναφορές στο όνομά μου, αλλά πάντα ήταν κάτι θετικό. Νομίζω ότι γενικά η κριτική είναι πάντα καλοδεχούμενη. Ακόμα και κακή κριτική να λάβεις για κάτι, γιατί μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος, μπορεί να κάνεις κάποιο μεταφραστικό ατόπιμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο ένας κριτικός το ανακαλύπτει και θέλει να το καταδικάσει. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί ο μεταφραστής να αισθανθεί, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή βαθιά απογοήτευση, αλλά παρόλα αυτά, σημαίνει όμως ότι η δουλειά του εξετάστηκε, μελετήθηκε και αποτελεί και σημείο, ας πούμε, συζήτησης. Συνήθως στην Ελλάδα οι αρνητικές κριτικές είναι αυτές που μένουνε. Δηλαδή θυμάμαι περιπτώσεις βιβλίων οι οποίες έγινε πολύς ντόρος για τη μετάφραση, ακριβώς επειδή ήταν μια κακή μετάφραση, ας το πούμε έτσι. Μετά, ας πούμε, κάποιος μεταφραστής για να έχει θετικά σχόλια θα πρέπει να είναι μεγάλου κύρους και αναγνωρισμένος, να έχει κάνει πολλές δουλειές, να είναι χρόνια στον εκδοτικό χώρο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε ότι είναι, ας πούμε, πολύ πιο... Η δουλειά του είναι αναγνωρισμένη. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει και μια προσωπική μνήμα στον ίδιο. Γιατί έχει ένα παρελθόν. Μπορούμε να δούμε τη δουλειά του σε βάθος. Τώρα, κάποιος ο οποίος, όπως εγώ, έχει κάνει δύο δουλειές, ας πούμε, στον χώρο των εκδόσεων, δεν έχει μια πορεία τόσο μακρά ώστε να κριθεί έτσι στο σύνολο του έργου του. Ναι, όσον αφορά τώρα, επειδή μιλήσατε για εκδόσεις, θεωρείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων? Τώρα για να σας πω και την αλήθεια, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι αν η μετάφραση είναι πνευματικό έργο του μεταφραστή, εννοείται. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί αυτό που ξέρω είναι ότι στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον είχα υπογράψει μία σύμβαση με τον εκδοτικό οίκο, στην οποία παραχωρούσα τα δικαιώματα του έργου μου. Αυτό δηλαδή συνήθως γίνεται. Από εκεί και μετά, αν οι πωλήσεις του βιβλίου είναι περισσότερες από αυτές οι οποίες προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, ο μεταφραστής προβλέπεται να αμοιφθεί επιπλέον για τις πωλήσεις της εξτρά του βιβλίου που μετέφρασε. Αυτό γνωρίζω, το οποίο γίνεται και το οποίο τουλάχιστον βίωσα εγώ η ίδια. Τώρα, στις υπόλοιπες περιπτώσεις τι συμβαίνει, δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω. Και όσον αφορά την επιμέλεια, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
Ναι, αυτό με κλειστά μάτια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η επιμέλεια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο επιμελητής να έχει εμπειρία. Γιατί ακριβώς είναι το εξωτερικό, το τρίτο μάτι, το οποίο θα δει το κείμενο. Ο μεταφραστής, ξέρετε, αποκτά μια τόσο οργανική σχέση με το κείμενό του, πρωτότυπο και μετάφρασμα, που κάπου, ειδικά αν δεν αποστασιοποιηθεί, ειδικά αν δεν πάρει μια χρονική απόσταση και πνευματική, ψυχική απόσταση από το έργο του, κινδυνεύει ακριβώς να μην δει τις όποιες αβλεψίες του, τα όποια λάθη του. Άλλωστε είναι γνωστό ότι μια μετάφραση, τώρα πάλι το ακούσαμε σε μια παρουσίαση που έγινε στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου, είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμα και ο ίδιος ο μεταφραστής, αν ξαναδεί το κείμενό του μετά από κάποια χρόνια, είναι σίγουρο ότι θα βρει να διορθώσει όχι απαραίτητα λάθη, αλλά πράγματα που θα τα έλεγε με διαφορετικό τρόπο, ίσως πιο επιτυχημένα, ίσως απλώς διαφορετικά. Άρα, οπωσδήποτε για μένα ο επιμελητής είναι βασικός στη διαδικασία της μετάφρασης. Όσον αφορά για τον τίτλο, όσες φορές μεταφράσετε, ποιος αποφασίζει τον τίτλο? Ναι, ο τίτλος, ναι, εγώ είχα κάνει κάποιες προτάσεις. Στην πρώτη περίπτωση είχε αποφασίσει ο εκδοτικός οίκος στο πρώτο βιβλίο. Στο δεύτερο βιβλίο που είχα μεταφράσει, είχα αποφασίσει εγώ η ίδια. Αλλά δεν ήταν τόσο, ο τίτλος στο δεύτερο βιβλίο δεν είχε μέσα, ας πούμε, τόσο παιγνιώδη χαρακτήρα, δεν υπήρχε κάποιο λογοπαίγνιο, δεν υπήρχε, ήταν πιο, θα λέγαμε, κυριολεκτικός. Και άρα ίσως και ο εκδότης θεώρησε ότι θέλει να κρατήσει αυτό το στοιχείο της κυριολεξίας. Ο τίτλος, ωστόσο, νομίζω ότι και από άλλους μεταφραστές που γνωρίζω, όπως και στις κινηματογραφικές ταινίες, όπως και το εξώφυλλο, όπως και κάποια τέτοια στοιχεία που αφορούν, ας πούμε, που συνδέονται άμεσα με τις πωλήσεις, συνήθως αποφασίζονται από τον εκδότη. Και ως μια τελευταία ερώτηση, έτσι, για να κλείσουμε την συζήτησή μας. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί, κοιτάξτε τώρα, είμαστε σε μία περίοδο ούτως ή άλλως οικονομικής κρίσης και δυσχέρειας. Αλλά αν μιλάμε για το μέλλον, θεωρώ ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει η μετάφραση. Δεν είναι τυχαία το αρχαιότερο, κάποιοι λένε το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα, δεν είναι τυχαία ότι είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Πάντα θα υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία, πάντα θα υπάρχει για ανάγκη για διαγλωσσική επικοινωνία, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που η γλώσσα της είναι από τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες, που καλώς κακώς, έτσι όπως έχει η κατάσταση, ένα μεγάλο μέρος του υλικού πολιτισμού της βασίζεται στη μετάφραση. Δεν θεωρώ, δηλαδή, τη μετάφραση τη θεωρώ ένα κλάδο, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ. Και τη λογοτεχνική μετάφραση και τη μετάφραση την τεχνική, και όλες τις, γιατί όταν λέμε μετάφραση, βέβαια, είναι και εμπλέκονται σε αυτήν πάρα πολλές δραστηριότητες, και ο υποτιτλισμός ακόμα και η διερμηνία, υπό το ευρύτερο καπέλο της λέξης μετάφρασης, εγώ θα έβαζα μέσα όλες αυτές τις διαγλωσσικές διαδικασίες. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, ειλικρινά. Δεν το λέω ως, για να χαριτολογήσω ή ως εφιολόγημα. Πιστεύω ότι ο χώρος της μετάφρασης είναι ένας χώρος ο οποίος θα αναπτύσσεται και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Τώρα, αν το ρωτάτε σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες και με το ρόλο που έρχονται να παίξουν ως αρρωγή στο έργο του μεταφραστή και με τη συζήτηση για το κατά πόσο ο μεταφραστής κινδυνεύει, ο άνθρωπος μεταφραστής κινδυνεύει από τις νέες τεχνολογίες, αυτή επίσης είναι μια αρκετά παλιά συζήτηση. Ήδη από τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε η αυτόματη μετάφραση, υπήρχε ένα κλίμα κινδυνολογίας ότι θα σταματήσουν οι μεταφραστές, θα μας μεταφράζουν τα ρομπότ κτλ. Έχουν περάσει
κοντά 60 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτό το πράγμα και όπως βλέπετε ακόμα άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ανθρωποειδοί. Θεωρώ ότι πάντα η δουλειά του ανθρώπου θα είναι να βελτιώνει το έργο του, της μηχανής, όπου αυτή μπορεί να βοηθήσει, γιατί βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά είδη μετάφρασης, όπου η υποστήριξη είναι πολύ μικρότερη, αν όχι μηδαμινή. Άρα από όλες τις απόψεις, μόνο αισιοδοξία μπορούμε να εκφράσουμε για τη μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και για την δική σας προσπάθεια και για τη δική σας ενημέρωση, γιατί σας βλέπω ότι έχετε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και μπράβο σας, αυτό σας τιμάει. Καλή συνέχεια.